Γεια σας, είμαι ο Αλέξης ο Βανδόρος και σε αυτό το βίντεο θα μοιραστούμε μία ακόμα υπέροχη περιπέτεια του να είσαι πατέρας. Και αυτή η υπέροχη περιπέτεια έχει να κάνει με την πρώτη νύχτα στο σπίτι. Τα έχουμε πει ήδη για τους 9 μήνες, τα έχουμε πει ήδη για τη γέννα. Θα πω και μερικά πράγματα για το τριήμερο του μαιευτηρίου. Και κάποια στιγμή φτάνει η ώρα που φεύγεις από το μαιευτήριο. Φεύγει λοιπόν από ένα περιβάλλον όπου το μωράκι σου το περιποιούνται άλλοι, το φέρνουν στη μητέρα του μόνο για να φάει και να θυλάσει. Άλλος το αλλάζει, άλλος το πλένει, άλλος το περιποιείται, άλλος το έχει στη λάμπα μα έχει λίγο ύκτερο και ούτω καθεξής. Και φτάνει η ώρα που σου λένε, οκ, είσαι έτοιμος τώρα, είστε έτοιμοι μάλλον, θα το πάρετε να πάτε σπίτι. Καταρχάς για να το πάρεις και να πας σπίτι πρέπει κάπως το βάλεις στο αμάξι. Άρα πρώτη μικρή περιπέτεια είναι να ανακαλύψεις πως αυτό το ωραίο πράγμα, το port bébé όπως λέγεται, έχω μάθει και πολλές νέες λέξεις τώρα, έχουμε μάθει τα λίκνα, τα έτσι, τα αλλιώς, πως αυτό μπαίνει ανάποδα στο αμάξι. Οκ, ακολουθώ τις οδηγίες, βρίσκω τον τρόπο, το βάζω. Η δικιά μας περιπέτεια ξεκίνησε γιατί από το απόγευμα ήταν να φύγουμε, φτάσαμε να φύγουμε με τα πολλά, θυλασμός, κόντρα θυλασμός, στις 10.30 το βράδυ. Οπότε παίρνω αυτό το υπέροχο πλάσμα, το βάζουμε στο αμάξι στη θέση του, είναι πίσω θέση η γυναίκα μου και η πεθερά μου και ξεκινάμε να φύγουμε. Τώρα το ότι η οδηγική συμπεριφορά μου και όλων των πατεράδων την πρώτη φορά φαντάζομαι είναι λες και έχεις πρωτοπάρει το δίπλωμα. Λες και στο δρόμο πλέον έχεις ανακαλύψει οποιαδήποτε πιθανή λακκούβα για να μην ξυπνήσεις το μωρό πίσω και δεν ξέρεις τι να το κάνεις, την αποφεύγεις. Θες πας με 30-40 χιλιόμετρα γιατί φοβάσαι από πού θα σου έρθει και πώς θα αντιδράσεις. Είναι γενικότερα σαν οδηγείς για πρώτη φορά. Και μια απόσταση που την έκανε τις προηγούμενες 3 μέρες σε 20-25 λεπτά, την κάναμε 45 λεπτά προφανώς. Διότι αντίστοιχα και η σύντροφο ήταν και αυτή αρκετά ευαίσθητη σε αυτή τη διαφορά. Με διάφορα πίσω ουρλιαχτά και κραξίματα, όταν πήγαμε 50 αντί για 30, του φάση ότι τρέχουμε και το μωρό θα πάθει κάτι, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα όταν φτάνεις στο σπίτι, είσαι ξαφνικά αντιμέτωπος με το άγνωστο. Με άγνωστες λέξεις, με άγνωστες έννοιες, με άγνωστα εργαλεία. Πώς παίρνεις το μωρό και πώς το βάζεις μέσα στο λίκνο του. Πώς αυτό το βάζεις ώστε να μην πέσει το μωράκι έξω. Τι σαντονάκι θα του βάλεις, τι θα του φορέσεις. Και κάπου εκεί ξεκινάει το διασκεδαστικό για μας περίεργο για τη μάνα, το ότι είναι η πρώτη φορά που έχει θυλάσει μόνη της πλέον. Γιατί στο μαιευτήριο είχε πάντοτε κάποια μέα που ήταν κάπου εκεί και ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Υποτίθεται κάθεσαι 3 μέρες στο μαιευτήριο για να σου μάθουν μεταξύ άλλων και πώς θα θυλάζεις. Και επειδή έτυχε να είμαι παρόν στους περισσότερους θυλασμούς, οι κοπέλες εκεί μέσα ήταν καλά κιόλας, οι γυναίκες και μπράβο στην εκπληκτική δουλειά κάνουν και δημόσια να τους πω συγχαρητήρια με αυτό που ζουν εκεί πέρα μέσα, που έχουν και την κάθε μάνα με το μακρύ της και το κοντό της και με το άγχος και την ασφάλεια και τόσα μωρά να διαχειριστούν, αλλά κάθε μία μέχρι και τη δική της τεχνική. Η μία θα το πιάσεις ράγκμπι, η άλλη θα το πιάσεις έτσι, η άλλη θα το κάνεις Τζόρνταν, η άλλη θα το μπουκώσεις έτσι, η άλλη θα το πατάς από κάτω, η άλλη θα το ζουλάς από πάνω. Και εκεί το θυλάζαν και τρεις μαζί, δηλαδή ζουπούσα λίγο από πάνω, ο άλλος το ποδαράκι από κάτω. Ένα πράγμα έτσι μαγικό. Και όταν φτάνει σπίτι, υποτίθεται ότι έχει μάθει η γυναίκα πως θα θυλάζει. Χαμπάρι δεν έχει πως θα θυλάζει. Και γενικά πρώτες μέρες πάνε κοπέρα, αλλά ειδικά το πρώτο βράδυ, όπου το πλάσμα ξυπνάει όποτε θέλει να ξυπνήσει. Αυτό δεν το είχαμε ζήσει στο μαιευτήριο, διότι εκεί ξυπνούσε μέσα και έκλαιγε και στο φέρνανε. Γενικότερα είναι μία νύχτα η οποία θα σας μείνει στην ιστορία. Πρέπει να είστε πάρα πολύ ψύχρεμοι και με τη σύντροφο και με το παιδάκι και με όλα αυτά που θα συμβαίνουν και πάρε αυτό να το αποστηρώσεις που σου είχε δείξει τον αποστηρωτήρα μία φορά πως λειτουργεί πριν από μισή ώρα και σήμερα ξαφνικά να θυμάσαι πως λειτουργεί και αυτό. Και φυσικά φτάνει και η φορά που θα το αλλάξεις. Και προσωπικά σαν άνθρωπος που θέλω να ζω βιωματικά οποιαδήποτε εμπειρία, ήθελα την πρώτη κερασμένα να δω πώς το αλλάζουμε, πώς το κάνουμε, να κατακτήσουμε και μια νέα δεξιότητα. Τώρα ότι την πρώτη φορά έκανα κανένα δεκάλεπτο να το αλλάξω και τώρα το κάνω σε 1,5 λεπτό και με το ένα χέρι, έτερον εκάτερον, μετά από πάρα πολλές μέρες, 66 μέρες πλέον, οποιαδήποτε νέα συνήθεια γίνεται επίκτητη ιδιότητα και γίνεται σαν να το έχεις κάνει μερικές δεκάδες χιλιάδες φορές, αλλά είναι αυτές οι πρώτες φορές όπου το κρατάς στα χέρια και είναι λες και κρατάς, ξέρω εγώ, βάζω που θα σπάσει, σε έχουν προειδοποιήσει το λαιμουδάκι του ότι είναι ευαίσθητο κτλ.
Και είναι όλη αυτή η εμπειρία που απλά την περνάς, τη ζεις και εκεί πέρα ξαφνικά βιώνεις αυτό που σου λέγανε το τελευταίο τρίμηνο κοιμήσου καλά, λέγανε στη μάνα του, γιατί τις επόμενες εβδομάδες αφού γεννήσεις δεν κοιμηθείς πολύ καλά. Οφείλω να ομολογήσω ότι προσωπικά κοιμάμαι αρκετά καλά. Είμαστε τώρα 25-26η μέρα και η μητέρα του αντίστοιχα έχει προσαρμοστεί και κοιμάται, αλλά είναι πραγματικά αυτή η πρώτη νύχτα όπου νιώθεις ότι είσαι, ξέρω εγώ, στο εξπρές του μεσονεκτίου, ότι παντού σκάνε φαντάσματα, προβλήματα, θα γίνει αυτό, θα συμβεί το άλλο κτλ. Απλά αφήνεσαι στη ροή των πραγμάτων και αυτό που ανακάλυψα και θα κλείσω με αυτό και εκείνη την πρώτη νύχτα αλλά και στην πορεία είναι ότι τις περισσότερες από αυτές τις διαδικασίες και δεξιότητες τις έχουμε μέσα μας. Θες είναι στο DNA, θες είναι γραμμένες κάπου μέσα μας, στην κοινή γνώση που έχουμε κάπου ψηλά ή μην το πάμε τώρα με τα φυσικά. Αυτό που παρακάλυψα και εγώ και η σύντροφός μου είναι ότι αυτές οι δεξιότητες πραγματικά τις έχουμε, υπάρχουν και απλά αφήνοντας ο καθένας τον εαυτό του στη ροή, απλά τις βγάζει και σαν γονιός μπορεί πραγματικά να κάνει τα πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτά για την πρώτη νύχτα, μην σας αγχώνω, θα περάσει και όλες οι επόμενες έχουν τη δικιά τους χάρη και χαρά. Καλή συνέχεια σε όλους, ήταν ακόμα ένα επεισόδιο για τις υπέροχες περιπέτειες του να είσαι πατέρας και στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε για πολλές ακόμα ευχάριστες στιγμές. Καλή συνέχεια σε όλους.